Ο στρατό τη Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικά μέσα, προκάλεσε μεγάλη κλίμακα ζημιές στον Ρωσικό στρατό. Δεκάδε άρματα μάχη και αεροσκάφη καταρρίφθηκαν. Επιπροσθέτω, ο Ρωσικό στρατό αποδυναμώθηκε σοβαρά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν βοηθήθηκε από τον αριθμό και τον εξυγχρονισμό, αναφέρουν Βρετανικέ πληροφορίες. Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίε πληροφοριών πιστεύουν ότι ο αμυντικό προπολογισμό τη Ρωσία διπλασιάστηκε περίπου μεταξύ 2005 και 2018 μέσω επενδύσεων σε πολλά υψηλό επίπεδο αεροπορικά, χερσαία και θαλάσσια περιουσιακά στοιχεία. Από το 2008 αυτό στήριξε το εκτεταμένο πρόγραμμα στρατιωτικού εξυγχρονισμού της New Look. Ωστόσο, ο εξυγχρονισμό του φυσικού τη εξοπλισμού δεν επέτρεψε στη Ρωσική Ομοσπονδία να κυριαρχήσει στην Ουκρανία, σύμφωνα με τι Βρετανικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών. Οι αποτυχίε τόσο στον στρατηγικό σχεδιασμό όσο και στην επιχρησιακή εκτέλεσή τη στέρισαν την ικανότητα να μετατρέψει του αριθμού τη σε αποφασιστικό πλεονέκτημα, πρόσθεσε το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε υποστήριξαν ότι έχουν πολύ αξιόπιστε πληροφορίε, σύμφωνα με τι οποίε η Ρωσία εννοεί να οργανώσει στα μέσα Μαΐου δημοψηφίσματα προκειμένου να αποπειραθεί να προσαρτήσει τι αυτοανακηρυγμένε λαϊκέ δημοκρατίε στι περιοχέ Ντονέν και Λουχάνξ στην Ανατολική Ουκρανία. Η Μόσχα έχει παρόμοιο σχέδιο για τη Χερσόνα, πόλη που έχει καταλάβει ο Ρωσικό στρατό, πρόσθεσε. Θεωρούμε ότι οι πληροφορίε αυτέ είναι πολύ αξιόπιστε, επέμεινε ο Αμερικανό διπλωμάτη. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα θεωρήσει νόμιμα τα δημοψηφίσματα αυτά, αλλά προσπάθεια προσάρτησης και άλλων ουκρανικών εδαφών, προσθέτοντας πρέπει να αναλάβουμε δράση κατεπηγόντως στην περίπτωση αυτή χωρίς να διευκρινίσει ποια θα είναι η δυτική αντίδραση. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι έχει ήδη κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία ότι έχει σκοπό να οργανώσει στη Χερσόνα και στη γειτονική περιφέρεια Ζαπορίζια ψευτοδημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία τους. Ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνα, Σιγκόρ Κονασέγκοβ, δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνα κατέστρεψαν έξω ουκρανικά μη επάνδρομενα αεροσκάφη. Η αεροπορία των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων πραγματοποίησε πλήγματα σε 69 στρατιωτικού στόχου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο επίσημο εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα, υποστράτηγο Ιγκόρ Κονασέγκοβ. Η επιχειρησιακή η τακτική και η στρατιωτική αεροπορία των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων έπληξαν 69 όχυρα, περιοχέ συγκέντρωση ανθρώπινου, δυναμικού και στρατιωτικού εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία, είπε ο στρατηγό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.